στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκε μεγάλο κινέζικο πολυκατάστημα στην περιοχή του Μακρυτίχου στα Χανιά, με τους ελεγκτές να κάνουν φύλο και φτερό τα οικονομικά του και να προχωρούν σε εσφράγιση του για φοροδιαφυγή. Όπως διαπίστωσαν οι εφοριακοί, ακόμη και σε αγορές για τις οποίες οι καταναλωτές πλήρωναν με κάρτα, η επιχείρηση δεν έκοβε ως όφιλε και απόδειξη στην ταμιακή μηχανή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υποσχόταν μεγαλύτερη έκπτωση για πληρωμές μετρητής και χωρίς απόδειξη. Τα καλώς μπαίνουν τα λουκέτα, λέτε? Θα έλεγα ότι είναι λίγο τραβηγμένο να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά να φάνε το πρόστιμό τους, να μάθουν να τηρούν τον νόμο. Πρέπει να είναι και τιμωρία μεγάλη. Για να αρχίσουν να πειθαρχούν, γιατί πολλοί δεν πειθαρχούν. Και προπάντων τα κέντρα. Γίνονται πολύ καλώς, αλλά δεν είναι όλοι αποδείξεις. Δεν νομίζω. Γενικά έχετε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή? Ψωνίζω με κάρτα. Και έτσι δεν μπορεί να μου δώσει απόδειξη. Το πολυκατάστημα που έχει καταφέρει να προσελκύσει σημαντικό ποσοστό πελατών λόγω των χαμηλών τιμών του διαφήμιζε μεγάλες εκπτώσεις, ενώ πηγές αναφέρουν ότι στο ταμείο η έκπτωση ήταν ακόμη και της τάξης του 60%, με τα κέρδη του να είναι υψηλά λόγω της φοροδιαφυγής. Κοίταξε, εγώ παίρνω πάντα αποδείξεις. Το έχω συνήθω αυτό το πράγμα, μαζεύω παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί και έτσι πρέπει. Διότι όταν εγώ πληρώνω, αυτό παίρνει το κράτος και μου δίνει μετά. Διότι αν δεν είναι το κράτος, θα μου δώσει. Γιατί πρέπει όλοι μας να παίρνουμε αποδείξεις. Εκτός από το λουκέτο στο πολυκατάστημα για 2 ημέρες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων επέβαλαν και χρηματικό πρόστιμο. Ωστόσο, κατά την συνήθι πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών, η ΑΔΕ θα πραγματοποιήσει σύντομα και νέα έφοδο, ελέγχοντας σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και από προηγούμενα χρόνια, στέλνοντας έτσι μήνυμα σε επίδοξους φοροφυγάδες και σε όσους ήδη φοροδιαφεύγουν εις βάρος της οικονομίας και των καταναλωτών. Αν πληρώνουν μόνο οι πολίτες που είναι συνεπείς στο υποχρεώσεις τους, έχουν και όλοι μας έχουν τις υποχρεώσεις. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζεται στους φορολογούμενους πολίτες ότι οφείλουν να απαιτούν την έκδοση απόδειξη σε κάθε αγορά τους και ότι δεν αρκεί η απόδειξη του POS της τράπεζας σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα.